Όπα. Διονυσουλίλίνη μου ακούω. Και είναι 9 η ώρα το πρωί. Εσύ συνήθως ξυπνάς μετά τις 12. Άρα για να ξυπνήσεις 3 ώρες νωρίτερα δεν είναι για καλό. Λάθος κάνεις. Έχω να σου κάνω μια προσφορά πακέτο. 500.000 για μια τουαλέτα, ένα ζευγάρι γόβες και το μπρασλίφο. Τα ακούσαμε και αυτό το κουφό. Την ήθελα τη δεξιά σου τσιγκούνης. Τι την ήθελα. Μα έχουν 2 ώρα τα φορέματά μου. Θέλω καινούργια τουαλέτα. Αυτή την τουαλέτα που φοράς την έχουν δει. Αυτό είναι το νυχτικό μου. Τελείωσε. Αυτό θα βάλεις, Βανούλα μου. Δεν το συζητάω καθόλου. Μη με κοιτάς έτσι, Βάνα. Μη με κοιτάς έτσι, Βάνα. Στην ανάγκη θα βάλω κι εγώ τις πιζάμες μου και θα γίνουμε σετάκι. Άξις. Παναγία μου, Σιρήνα, φωτιά! Τι φωτιά, ρε Διονύση. Η Νανά είναι που φλέγεται από ειδονή. Αυτό ήταν σαν γουρούνι που το σφάζουν. Είναι μαύρο, μακρουλό και γελίζει. Τι είναι? Ή η λιμουζίνα του Παπανδρέου, ή μια σοκολάτα γυαλίζει το σκοτάδι, ή ο Τίμος το έβαψε μαύρο μεταλλικό. Παράτα με, Βάνα. Παράτα με, γιατί είμαι έξαλλος με τις προστιχές που κάνουν αυτοί οι λαϊκοί. Και εγώ είμαι έξαλλος με τις προστιχές που δεν κάνουμε εμείς οι αριστοκράτες. Διονύση, θέλω άγριο σεξ. Βάνα, έχεις κρατήσει ακόρεστη πλέον. Δεν μου φτάνουν όσα πέρασε το καλοκαίρι, που όχι μόνο με τραβοπάλαγε στην Τίνο 15 Αύγουστο, αλλά την πρώτη νύχτα στο ξενοδοχείο άρχισε να τσιρίζει. Δεν έπιασε το τάμα, δεν έπιασε το τάμα. Τι στο διάλογο τάμα είχε κάνει. Αν έχει τρελαθεί. Ρινίζει, αν δεν μου δώσει τα λεφτά θα μα έρνει έτσι μέχρι το δικαστήριο. Άσε με, ρε παιδί μου, άσε με να πάω στη δουλειά μου, άσε με και έχω σήμερα δίδικο το Λικουρέζο. Το Λικουρέζο, ναι, αλλά ο Λικουρέζο θα δίνει λεφτά στη ζωή για να αγοράσει νυχτικά. Για νυχτικά δεν ξέρω. Πάντως για κομμωτήριο δεν τις δίνει. Όλο με κατσεμπέρια κυκλοφορεί η κοπέλα. Άσε με, Βάνα, με τις αηδίες σου. Εσύ να αφήσεις τις τσιγκουνιές. Μα τι σου ζητάω τέλος πάντων. Μια ρομπίτσα και ένα νυχτικάκι. Όλο το σετάκι μόνο 80.000. Μόνο 80.000. Μήπως να σου δώσω 100 να αφήσεις και μπουρμπουάρ. Μήπως να σου δώσω 1.000.000 να πάρεις και γούνα. Μήπως να σε πετάξω το παράθυρο να γλιτώσω μια και καλή. Ναι, να μου δώσεις όλα αυτά εκτός από το τελευταίο. Εγώ λέω να σου δώσω μόνο το τελευταίο. Διονύση, δεν ξέρεις τι κάνεις. Αυτή η ρόμπα με το νυχτικό είναι πάρα πολύ σεξι. Κόκκινο, προκλητικό. Δηλαδή έτσι και το φορέσω, θα θέλεις να μου ορμήσεις και να με ξεσκίσεις. Τι λες, μωρέ, αποβλακωμένη που θα ξεσκίσω εγώ 80.000. Και ποιος θα μου πληρώσει μετά το 80 bypass. Ίσα πέρα μη σε ξεσκίσω. Και δεν εννοώ αυτό που νομίζεις. Διονύση! Ίσα πέρα! Διονύση! Αχ, καρεζουλίνη μου, τι θα κάνω! Πώς θα ζήσω χωρίς τη μεταξύ τη ρόμπα και το κόκκινο νυχτικό! Βάνα, τζους! Γιατί δεν έχω εγώ κύριο σαν προσωπικότητα. Για κάνε ένα γκάλωπ, Τερεζουλίνη! Έχω εγώ προσωπικότητα. Α, βαριέμαι πάρα πολύ. Και έχω και τρομερή φωτογένεια και τρομερή χορευτική κίνηση. Για πρόσεξε! Ταραραρα! Και είμαι ελεύθερη! Τι έγινε, παιδιά, βρέχει κουβάδες! Ναι, μ' ακούτε, κυρία Κωνσταντίνα! Βεβαιότατα! Από πού τηλεφωνείτε, παρακαλώ! Από το ωραίο Περιστέρι! Μπράβο, μπράβο! Ένα θερμό χειροκρότημα για το ωραίο Περιστέρι! Το ωραίο Περιστέρι! Κυρία Κωνσταντίνα, νομίζω ότι είδα το δικηγόρο που ψάχνετε! Το Διονύση στο Περιστέρι αποκλείεται από σύμπλα. Μήπως τον είδατε στην πολιτεία και τον μπερδέψετε γιατί και τα δυο αρχίζουν από πει. Από γεροξούρας, το παλικάρι ο Λεβέντης. Γεροξούρας και γερομπισμπίκης. Μάνα παράτα με, άσε με να φάω. Α, Διονύση, να μην πας ποτέ στη θάλασσα γιατί θα λένε να ο γέρος και η θάλασσα. Βάνα πάψε, θα πλακωθούμε. Αν δεν θα πλακωθούμε, αφού το λέει η παροιμία. Όταν γεράσει ο άνθρωπος και όταν αδυνατήσει, ούτε να φάει δεν μπορεί ούτε και να... Πάψε, μωρέ. Βγάλε το σκασμό, θα σου κόψω τη γλώσσα. Αν και να μου την κόψεις, μέσα στη δυτή δεν θα είσαι σταυρακιασμένε. Ποιος είναι, μωρέ, σταυρακιασμένος που το λες και το ξαναλες. Εγώ σταυρακιασμένος. Εγώ είμαι τεντωμένος. Ορίστε, έχω ένα δέρμα τεντωμέ. Τι έγινε, πέσαμε σε χαράδρα. Φύγε από πέρα, μωρέ. Φύγε από εδώ πέρα. Μα πού είναι η κόρη μου, τι κάνει τόση ώρα με την γυναίκα σου? Να είμαστε. Παίζαμε με την Έλληνα και τα Τερεζουλίδη το όπου περνά. Περνάει η μέλισσα με τα μελισσόπουλα και με τα πλεζόπουλα. Έλενα, είσαι μεγάλο παιδί πια. Γιατί υποχρεώνεις την κυρία Δάνκα να παίζει μαζί σου? Μα δεν την υποχρεώσω εγώ, αυτή με υποχρέωσε. Βάνα, γύρισα. Σ' άρεσε το δωράκι μου? Με κοροϊδεύεις, κάθαρο! Κάτσε, Βάνα, 2 λεπτά. Πώς το πήρες έτσι, βρε παιδάκι μου? Δεν ήταν και τελείως του πεθαματού το δώρο, δηλαδή ένα χιλιοστό του γραμμαρίου χρυσό το είχε. Βάνα,
ιδίωτα. Πάρε τα συμβολικά. Είναι για να μην σε ματιάσουν. Επειδή είσαι πανέμορφη. Επειδή είσαι πανέξυπνη. Επειδή. Δεν με ρίχνει με τέτοια σαρδανάπαλε! Θα σε σαπίσω! Κάτσε! Δύο λεπτά! Το πήρε πολύ άσχημα φέτος, βρεβανούλα μου. Πέρυσι με το καλσόν την είχα βγάλει καθαρή με τρία καρούμπαλα μόνο. Πάντα! Δύο λεπτά! Α, δεν τη βγάζω καθαρή. Μην τους ακούς, Βανάκι μου. Μην τους ακούς, Βανάκι μου. Περάστε έξω. Περάστε έξω, ξεκουπίδια, θα σας σκοτώσω. Γιατί να τους σκοτώσεις, Διονύση μου, επειδή μια φορά είπαν την αλήθεια. Λοιπόν, Διονύση, απαιτώ να κάνεις για μια φορά το καθήκον σου σαν καλός οικογενειάρχης. Και αυτή τη φορά δεν εννοώ σεξ. Κάτσε, ρε Βανούλα μου, μην παραλογιζόμαστε. Δύο λεπτά, να σου εξηγήσω.